ανθρώπινο έτσι επίπεδο, μετανιώσατε που δεν ξαναφτιάξατε τη ζωή σας, που αποφασίσατε συνειδητά να μείνετε μόνοι σας? Εννοείται μετά το θάνατο, ναι, του σύζυγου. Ποιος είπε ότι δεν έχω φτιάξει τη ζωή μου? Α? Ποιος είπε ότι δεν έχω φτιάξει τη ζωή μου? Α, την ξαναφτιάξατε. Δεν το ήξερα. Καλά, σε αυτά τα πράγματα δεν βγάζεις ντελάλη, έτσι δεν είναι? Ναι. Είναι προσωπικά θέματα τα οποία εσείς κρατάτε πολύ προσεκτικά, δεν θέλετε να... Όχι, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι, πιστεύω ότι η ιδιωτικότητα είναι κάτι ιερό. Η πολιτική που είστε και δημόσια πρόσωπα, ενώ απασχολείται πάρα πολύ τον κόσμο, φαντάζομαι και η προσωπική σας. Καλά, νομίζω ότι αυτό το κάνουν αυτοί που έχουν ανάγκη να προβάλλουν. Το βλέπουμε σχεδόν σε όλους όμως, έτσι. Εντάξει. Σχεδόν σε όλους το βλέπουμε. Δηλαδή είστε καλά στη ζωή σας γενικά. Μια χαρά. Και σε προσωπικό επίπεδο και όλα. Μια χαρά. Α, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Χαιρόμαστε αυτό. Πάρα πολύ γι' αυτό. Πολύ μ' αρέσει. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Τι σημαίνει έρωτας για σας? Είναι πηγή δύναμης, ενέργειας, κινητήριος δύναμη που λέμε? Συνήθως είναι η πηγή για την δημιουργία, για τον καλλιτέχνη, θα σας απαντήσω, για τον άνθρωπο που προσπαθεί να εξωτερικεύσει, γιατί αυτό που λέμε ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε για τον εαυτό μας, έτσι, όσον αφορά το ζήτημα της αισθητικής και της τέχνης, είναι ψέμα. Το κάνουμε για να αρέσει στους άλλους και να πούν «Α, τι όμορφο που είναι αυτό». Το μεγαλύτερο ψέμα που λέει μπορεί να λεχθεί είναι ότι γράφω για τον εαυτό μου. Λοιπόν, μέσα από τον έρωτα μπορείς να γράψεις πανέμορφα βιβλία. Δηλαδή, μπορεί να καταλάβει κάποιος, πάλι θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο όρο, έστω και αν μου πείτε ότι είναι λίγο κομπλεξικός, ας πούμε. Ο μημένος μπορεί να καταλάβει πότε γράφτηκε ένα βιβλίο σε μια ερωτική έφεση και έξαρση και δημιουργική φάση και πότε όχι. Μάλιστα. Πότε είναι καθαρά, ξέρω κι εγώ, ένα βιοποριστικό για αυτούς που γράφουν για να επιζήσουν. Μάλιστα. Φαίνεται αυτό. Φαίνεται, δεν κρύβεται. Βγάζει μάτι. Βγάζει μάτι. Θέλω να σας πάω και λίγο στην εγγονούλα σας. Θέλω να μου πείτε τι σημαίνει για σας το εγγόνι σας, τι σημαίνει για σας ο τίτλος γιαγιά. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ιερό για έναν άνθρωπο με τα λεγόμενα και των δικών μου γονιών και γενικών.